στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι γραμμένο, το αχ είναι γραμμένο. Είναι γλυκό, είναι πικρό, είναι και ονειρεμένο. Όλα αυτά τα έχει φτιάξει θεία μου η αρετή με το βελονάκι. Σαν ψεύτικα είναι. Είδες, πραγματικά έργα τέχνης. Και η μαμά μου έπλεκε με το βελονάκι. Της άρεσε. Εγώ δεν έμαθα ποτέ. Ούτε εγώ. Να και αυτά εδώ είναι και εντυμένα με χρυσοκλωστή. Έλα, πάρτα. Όχι, να με θυμάσαι. Μα είναι της πρίκα σου. Στα κάνω δώρο. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ. Ούτε η Μαρία. Είναι το γραφτό μας. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Δεν πιστεύω στη μοίρα. Οι κριτικοί βάζουμε τη μοίρα πάνω και από τους θεούς, Λίζα. Μακάρι να καθόσουν λίγο καιρό ακόμα. Δεν γίνεται. Όσο μένω... Σε έχω δει πως τον κοιτάς. Δεν σου έχω πει τίποτα τόσο καιρό. Γιατί ποια είμαι εγώ που θα σου πω να μην τον αγαπήσεις. Και ξέρω πως και ο Κωνσταντής σε νοιάζεται πολύ. Μακάρι να είχαν έρθει αλλιώς τα πράγματα. Όταν θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη θα φτιάξουν όλα. Αν μαθαίνω ότι είναι καλά, θα είμαι ευτυχισμένη. Ποιος είναι? Λες να γυρίσανε? Από τώρα. Εκεί. Έλα μέσα. Προσέχομαι. Για σένα και για μένα. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Έτσι λέει ο Θεόκλητος. Και αυτός λέει, αυτός είναι πιο αμαρτωλός από όλους μας. Λέει κάτι παράξενα ο Θεόκλητος. Εδώ άμα πεις θα περάσω μέσα. Σου είπα να περάσεις. Έλα. Καπετάν Μαργκός είναι ΠΑΕ. Στο Ρέθυμνο είναι. Για θέλω είναι ΠΑΕ. Όχι, στο Ρέθυμνο είναι. Η θύη σου είναι ΠΑΕ. Και η θύη μου στο Ρέθυμνο. Ωραία, πάμε. Και αυτό το μεγάλο, βλέπεις που είναι στρεφείο, στρεφείο τραπέζι. Και εδώ στην άκρη, έχει άλλο το άλλο. Γεια σου, Πελαγιά. Τι κάνει? Καλά, Βαγγέλη μου. Έλα, μη στέκεις. Τι είναι όλα αυτά? Πρικιά. Πρικιά, ποια παντρεύεται? Καμιά. Καμιά. Λιζά, αν επαντρευθείς, αν φυλάξεις και εμένα κουφέτα. Θα σου φυλάξω, Βαγγέλη μου. Μαρία, ο σύφης μου έδωσε κάτι να σου δώσει. Και περιμένει απάντηση. Πού το βάλα? Εγώ λέω καλιά να λείπουνε τα ραβασάκια, γιατί μπορεί να πέσουν και σε λάθος χέρια, ε. Καλιά να λείπουνε. Το βρήκα. Ευχαριστώ. Μαρία, έχασα τον δρόμο μου, ψυχή μου. Φοβάμαι ότι αν μείνω λίγο ακόμα μακριά σου, θα με καταπιεί το σκοτάδι. Μη σταματήσεις να μ' αγαπάς. Ό,τι και να γίνει. Μη σταματήσεις. Πώς με χρήσε, Κοσμέ, χρήσε, Κοσμάργυρε, Κοσμέ, μάλα, ματένιε, ψεύτικος με. Κόσμε και ποιος, κόσμε και ποιος εγλέντιζε και ποιος θα σε κερδίσει, ψεύτικος με. Ο άντρας πρέπει να έχει τιμή, μα πρέπει να έχει και μέτρο. Δηλαδή, θεία, πρέπει να αγαπά και με καρδιά και με μυαλό. Ναι. Και αν έχει να αποφασίσει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Καλιά είναι η ζωή.
Είσαι έξυπνο παιδί. Και καλός μαθητής. Δεν είμαι καλός και σε όλα. Άλλη γνώμη έχει η δασκάλα σου. Τελικά εμείς οι δύο μου φαίνεται ότι μοιάζουμε πολύ. Αλήθεια, θεία. Αλήθεια. Έλα, κάτσε λίγο. Στη ζωή πρέπει πάντα να ακολουθείς αυτό που θα σου λέει η καρδιά σου. Το μυαλό όταν είναι καθαρό δεν είναι σωστές σύμβουλες. Μα άμα θολώνει από το μίσος, γίνεται κακός σύμβουλος και να μην τον ακούς. Θεία, πώς ξεκίνησε αυτό με τους σταματάκηδες? Είναι παλιά ιστορία. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, μου είχε πει πως ο έρωτας ήταν η αρχή. Φαίνεται πως ο έρωτας ανάμεσα στους Λεβεντογιάννηδες και τους σταματάκηδες είναι καταστροφή. Θεία. Τι είναι? Πράγμα. Έλα, πες μου. Να, η Μαρία και ο Σύφης του σταματάκι είναι ερωτευμένοι, είναι μαζί. Αδύνατον. Σταύρο, αυτό που μου είπες είναι πολύ σοβαρό. Θα δω τι θα κάνω. Θα στείλουμε ένα ταχύπλο να τον παραλάβει από το Γιβραλτάρ. Από εκεί θα τον φέρει απέναντι στην Τινησία, όπου θα είμαστε εμείς με το καϊκί. Φεύγουμε Μάλτα για ανεφοδιασμό και από εκεί τα πράγματα είναι εύκολα μέχρι την Κρήτη. Χτυπάει. Έλα, Γιάννη. 2 ώρες προσπαθώ να σε πιάσω. Πού είσαι? Στην Κόρτοβα. Λοιπόν, άκου. Θέλω να κατέβεις νότια, στο Γιβραλτάρ. Εκεί θα σε παραλάβουν 2 δικοί μας και με ταχύπλο θα σε μεταφέρουν στην Τινησία. Από εκεί τα πράγματα θα είναι εύκολα. Γιάννη, μην κάνεις τίποτα μόνος σου. Εντάξει, Κωνσταντή. Θα προσέχω. Έλα, γεια. Να μην ανακατευτούν ξένοι. Μην βρούμε τους σταματάκηδες μπροστά μας. Μανώλη, πώς τα βλέπεις? Δεν είναι πολλά τα μιλιά. Έχουμε και τους καιρούς. Το καϊκί είναι μεγάλο, Λευτέρη. Δεν καταλαβαίνει καιρό. Ο καπετάνιος ξέρει. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Κωνσταντή. Είπα, θα πάω και τελείωσε. Ήρθε η κοπελιά σου και θέλει να σε δει. Ποια? Η Στέλλα. Σε έχω πει πως δεν θέλω να έρχεται εδώ. Πες της να φύγει. Πες της... Πες πως αύριο βγαίνω και πως θα τα πούμε στο χωριό. Δεν έχω όρεξη να δω κανέναν. Τι έγινε? Κοιμότανε. Το λυπήθηκα. Δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Έτσι κι αλλιώς θα βγει αύριο. Δεν ήθελε να με δει, έτσι δεν είναι? Θα κάτσω λίγο ακόμη, μήπως θα μετανιώσει. Καλά. Γεια σου, Τελά, τι κάνεις? Γεια σας. Δημήτρη, πες να μου φτιάξω ένα καφέ. Έλα, πάμε μέσα να τα πούμε. Κάθισε, μη στέκεις. Τι έγινε, τον είδες? Όχι, κοιμότανε. Δεν πειράζει όμως. Άλλωστε αύριο βγαίνει. Είστε πολλά χρόνια μαζί. Αρκετά. Τώρα που θα ανέβεις στο χωριό, να μην τον αφήσεις από τα μάτια σου. Κύριε διοικητά, στην ιστορία τη δική μου και του Γιώργη δεν χωράνε συμβουλές. Άλλωστε ο Γιώργης έχει πάρει τις αποφάσεις του. Είναι τίμιος άνδρας. Αρκεί να έχει μια σωστή γυναίκα δίπλα του. Μια γυναίκα που να πεθαίνει για αυτήν. Μόνο τότε θα έχει μια ελπίδα. Την έχει βρει αυτή τη γυναίκα, αλλά δεν μπορεί να την έχει. Ξέρετε ποια είναι, έτσι δεν είναι? Είμαστε δυστυχισμένοι. Και περισσότερο ο Γιώργης. Οι δικές του πληγές πονάνε διπλά. Τον αγαπώ και δεν θα τον αφήσω. Αλλά τη ζωή του μόνο η πελαγία μπορεί να τη σώσει. Κανείς άλλος. Yeah.
το παχνί δεν τ' άρεσε, ήθελα αρχοντιά. Ήθελα η μούρη του να φορέσει σένα και το κόρο θα πάνε να το πείσαι ελληνικά. Μαρία, πού πας? Μαρία! Μαρία, παιδί μου! Πού πας τόσο πρωί? Πού είναι ο Βαγγέλης? Ο Βαγγέλης βοηθάει το Μανέλο στο καφενείο. Αν δεν τον προλάβω θα σκοτωθεί. Τι είπες, Μαρία? Νελέ, κάνουμε τα καφέ. Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Εγώ θέλω τσάι με νελέ. Μόλις από εκεί. Ας την ήσυχη. Προχώρα, μανά. Ο Γιώργης από τη φυλακή. Εγώ του κάνω γιορτή. Μην την πειράξεις τη Μαρία μου. Άμα την πειράξεις, εγώ θα αποθάνω. Εσύ δεν θες να αποθάνω. Θες. Πάμε, Όλικα. Βαγγέλη, έλα μετά από το σπίτι να φάμε. Θα δω. Μαρία μου, πού πας? Εσένα έψαχνα να σου πω. Μαρία! Μαρία, τι είναι, Μαρία μου, τι έπαθες? Η ζωή χωρίς το σύμφι είναι τίποτα. Εδώ θα πεθάνω. Βίρα. Μαρία. Ένα νερό. Βάστα, δεν κεφαλή. Τι έπαθες, Μαρία μου? Τι... Άνοιξε τα ματάκια σου. Άνοιξε τα ματάκια σου. Έλα, πιες λίγο νερό. Δώστε λίγο ακόμα. Σε καλά, κορίτσι μου? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Κάντε λίγο και έτσι να πάρει λίγο αέρα. Ανοίχτε, άντε. Βαγγέλη, για σένα ήρθα. Θέλω να σου πω να προσέχεις και να μην ξαναπάς στο φαράγγι. Εγώ και εδώ στο φαράγγι πάω. Να κόψω μανουσάκια που αφήσανε. Μια αγκαλιά για σένα και μια αγκαλιά για τη Μαρία του Ηράκλη. Δεν τα θέλω ούτε εγώ ούτε αυτή. Δεν τα αγαπάω πια τα λουλούδια. Να μην ξαναπάς εκεί. Γιατί? Άκουσες? Καλά. Αν πάθεις εσύ κάτι, εγώ τι θα κάνω? Ποιος θα με αγαπάει? Εγώ σ' αγαπώ, Μαρία μου. Όποιος αγαπά, την προσέχει τη ζωή του. Καλά, δεν πάω πουθενά. Εγώ σ' αγαπώ και τη ζωή μου την προσέχω.